Μετά το θάνατο υπάρχει η ζωή και η ψυχή που πάει. Αγωνιώδη προβλήματα, αγωνιώδη προβλήματα. Άμα ακούει κανείς σήμερα τους ανθρώπους να λένε σαν καραμέλα, όπως είναι το γεια σας, που πια καθιερώθηκε μικρή μεγάλη, το λένε αυτό και σε γέρους ακόμη και σε ηλικιωμένους και σε ανθρώπους που έχουν στον καθηγητήσμα του γεια σας. Δασκαλό σας, γεια σας. Στον παππού σας, γεια σας. Όπως καθιώθηκε το γεια σας ή εκείνη η άλλη λέξη βασικά, μόλις του ρωτήσετε, τον ρωτήσετε κάποιον, αμέσως θα σας απαντήσει με τη λέξη βασικά. Είναι η μόδα, οι λέξεις έφερναν τις μόδες τους. Και ακούτε τους ανθρώπους να σας λένε ότι είναι γεμάτοι από προβλήματα. Τι ακούστε, προβλήματα. Πώς πας, προβλήματα, προβλήματα. Τι κάνεις, προβλήματα, προβλήματα. Και τι είναι τα προβλήματα, τι είναι τα προβλήματα. Αν έχω να δώσω εξετάσεις ή όχι, έχω να διαβάσω ή όχι. Να πάω τώρα στην αγορά να ψωνίσω γιατί δεν έχω κάποιον άνθρωπο να έρθω να αφήσω το σπίτι για το μωρό, ξέρω εγώ, να πάω να ψωνίσω. Προβλήματα, προβλήματα. Προβλήματα είναι αυτά. Τα μεγάλα προβλήματα είναι αυτά. Το νόημα της υπάρξεως, της ψυχής του Θεού. Τα προβλήματα είναι. Να σας πω και κάτι με την ευκαιρία. Όταν κάνω τα πάντα προβλήματα, γίνομαι προβληματικός άνθρωπος. Και ξέρετε τι θα πει προβληματικός άνθρωπος? Απροσάρμοστος. Όχι, παιδάκια μου, μη κάνετε τα πάντα προβλήματα. Λέμε, χάσαμε το τρένο, χάσαμε το αυτοκίνητο, πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα. Τι πρόβλημα, χάσαμε το τρένο. Δεν είναι μέσα στη ζωή μας όλα αυτά πράγματα. Χάσαμε το τρένο, πάρουμε το άλλο τρένο. Μα χάσαμε το πρόγραμμά μας. Βρε αδελφέ, δεν είναι και για θάνατο υπόθεση. Χάσαμε το πρόγραμμά μας. Τι έγινε, έρχομαι εγώ από το μοναστήρι, τρυπάει το λάστιχο στο δρόμο, δεν φτάνω εδώ πέρα. Δεν ήρθε. Πρόβλημα. Τι πρόβλημα. Απλώς δεν ήρθε. Ήρθε εσείς εδώ πέρα, περιμένετε, φεύγετε μετά. Θα έρθω με την άλλη κυρία εκεί πάλι. Χαλάς ο κόσμος. Μη κάνουμε τα πάντα προβλήματα. Γιατί θα φτάσουμε σε ψυχίατρο. Ακούστε, θα φτάσουμε σε ψυχίατρο. Γιατί σήμερα ανθεί το επάγγελμα του ψυχιάτρου. Γιατί οι άνθρωποι όλο για προβλήματα μιλάνε και τα πάντα τα βλέπουν προβλήματα. Αλλά είναι πράγματι πρόβλημα μετά το θάνατο υπάρχει η ζωή? Μα σε σχέση με τα προηγούμενα που είπαμε, ο θάνατος είναι ένα περιστατικό το οποίο απλώς πληρώνουμε ένα φόρο. Είναι ο φόρος της προπατορικής μας αμαρτίας. Ο Χριστός ενίκησε τον θάνατο και συνεπώς βεβαίως υπάρχει ζωή με τα θάνατα. Και μάλιστα ζωή μακαριότητας. Και θέλετε να δείτε πώς? Λέει μια άλλη κοπέλα ως εξής στην απορία: όταν θα πεθάνουμε, είπατε πως το σώμα μας θα είναι όπως το δικό μας, αλλά υγιές και τέλειο. Η καημένη φαίνεται πως έχει φοράει γυαλιά και λέει, χωρίς μοιοπία και λοιπά. Φαίνεται πως θα το έχει καημό του ότι έχει μοιοπία. Γιατί να το έχουμε καημό? Έχουμε μοιοπία. Προσέξτε. Είναι εκείνο που έλεγα προηγουμένως, προβλήματα. Τι έχω? Μοιοπία. Πρόβλημα γιατί? Απλώς έχω μοιοπία. Πρόβλημα είναι. Μπορείτε να μας δώσετε σαφή εικόνα του σώματός μας, εννοείται του καινούργιου σώματος. Και λέει, γιατί μου δημιουργείται η απορία, το πω με ωμέγα, η απορία πως τα σώματά μας, γιατί το είπα αυτό, γιατί τώρα πια από εδώ και πέρα δεν θα μαθαίνετε ορθογραφία, όπως είπατε, είμαι σίγουρος, έτσι, θα μαθαίνετε ορθογραφία. Τι λέτε, σχολείο θα μαθαίνετε ορθογραφία? Κάποια απάντηση. Πως τα σώματά μας, αν είναι τέλεια, όπως είπατε, θα είναι και όμοια και θα μοιάζουν με ρομπότ. Ποια θα είναι η ηλικία μας? Λοιπόν, πάνω κάτω θέλει να πει μετά την Ανάσταση τι θα έχουμε, δηλαδή πώς θα είναι τα σώματά μας. Παιδιά, όχι μόνο υπάρχει η ζωή μετά θάνατο, αλλά υπάρχει η Ανάσταση. Προσέξατε αυτό το σημείο. Προσέξατε.
το να πιστέψω ότι, το να δεχθώ ότι η ψυχή είναι αθάνατη, είναι αθάνατη πραγματικά. Να δεχθώ λοιπόν την ψυχή είναι αθάνατη και ότι η ζωή μου θα περιοριστεί στη ζωή της ψυχής, αυτό δεν λέει πολλά πράγματα. Οι Έλληνες είχαν υποστηρίξει την αθανασία της ψυχής, αλλά και λέγαν ότι η ψυχή είναι αθάνατη από την ουσία της. Παιδιά, η ψυχή είναι κτίσμα. Οι άγγελοι τι είναι, δεν είναι κτίσματα οι άγγελοι? Οι ψυχές τι είναι, κτίσματα. Αλλά η ψυχή είναι αθάνατη, όχι από την ουσία της. Διότι από την ουσία του αθάνατος είναι μόνος ο Θεός. Η ουσία του ανθρώπου, η ψυχή του και οι άγγελοι που είναι πνεύματα είναι αθάνατα διότι θέλει ο Θεός. Αν για μια στιγμή ο Θεός δεν θέλει να είναι αθάνατη η ψυχή, πάλι να είναι αθάνατη η ψυχή. Από μόνη της λοιπόν η ψυχή δεν είναι αθάνατη, αλλά θέλει ο Θεός να είναι αθάνατη η ψυχή. Όπως τα ξέρετε, ο άνθρωπος ολόκληρος δεν είναι ούτε η ψυχή ούτε το σώμα. Και όταν είπαμε προηγουμένως ότι ολόκληρος ο άνθρωπος θα είναι ευτυχισμένος, είναι δυνατόν ποτέ η ψυχή να είναι ευτυχισμένη? Για πέστε μου, να ρωτήσουμε αυτή τη στιγμή εσάς, θα θέλατε η ψυχή σας να φύγει από το σώμα και να πάει έστω στον παράδεισο, αλλά το σώμα σας να πάει στον τάφο? Ποια κοπέλα θα ήθελε αυτή τη στιγμή έτσι να γίνει στον εαυτό της? Να πεθάνει και το σώμα της να το βάλουν στον τάφο, η ψυχή της θα πάει στον παράδεισο και θα είναι ευτυχισμένη εκεί? Ποια κοπέλα θα το ήθελε αυτή τη στιγμή, πέστε μου? Δεν νομίζω καμιά. Λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν θέλουμε να ντυθούμε το σώμα μας, αλλά να ντυθούμε την αυθαρσία και την αθανασία. Το λέει στο 15 κεφάλαιο Α Κορινθίου. Δηλαδή, ο άνθρωπος, παιδιά, δεν είναι η ψυχή. Θυμάμαι κάποτε, είχα πάει στα Μπελάκια και εκεί, στο Ναό του Αγίου Γεωργίου που βρισκόμαστε, ήρθε κάποιος γιατρός. Πολύ σπουδαίος άνθρωπος, νέος ήταν και πολύ μορφωμένος. Και λέγει για μια στιγμή, μα όταν κάποιος πεθάνει και πάμε να τον βάλουμε στον τάφο, δεν μπαίνει ποτέ στον τάφο ο άνθρωπος, διότι μόλις πεθάνει φεύγει ο άνθρωπος. Και συνεπώς ο καθαυτό άνθρωπος δεν μπαίνει ποτέ στον τάφο. Αυτό είναι ιδεαλιστικό, δεν είναι χριστιανικό. Αυτό το λέγει ο Πλάτων, δεν το λέει όμως το Ευαγγέλιο. Ο άνθρωπος δεν είναι η ψυχή ούτε το σώμα. Ο άνθρωπος είναι και η ψυχή και το σώμα μαζί. Προσέξτε, και η ψυχή και το σώμα μαζί. Και όταν ο Θεός ήρθε να μας σώσει, δεν ήρθε να σώσει την ψυχή μας. Προσέξτε εδώ, ήρθε να σώσει ολόκληρη την ύπαρξή μας. Όχι την ψυχή μας, την ύπαρξή μας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Και αυτή η σωτηρία ολοκλήρου της υπάρξεώς μας γίνεται μόνο με την Ανάσταση. Γι' αυτό ο Χριστός αναισθήθη με το ανθρώπινο σώμα που προσέλαβε από την Θεοτόκον, για να μας αναστήσει και εμάς. Και στη μακαριότητα, στην άλλη ζωή, στη μακαριότητα του Θεού, δεν θα είμεθα ως ψυχές, αφού ο Χριστός θα διατηρεί στη βασιλεία του το ανθρώπινο σώμα του. Πιστεύω ξέρετε ότι ο Χριστός τώρα στον ουρανό είναι με την ανθρωπίνη του φύση. Την ανθρωπίνη του φύση δεν θα την αποβάλει ποτέ. Όταν ανελήφθη, ανελήφθη η ανθρωπίνη φύση. Και αυτή ουδέποτε θα αποβληθεί, ούτε θα διαλυθεί. Θα υπάρχει πάντοτε εις τους αιώνας τους αλήκτους, τους ατέλειωτους, εις τους αιώνας των αιώνων. Και εμείς θα είναι η ζωή μας μέσα στη ζωή του Χριστού με τις δυο μας φύσεις, και με το σώμα μας και με την ψυχή μας.
γιατί θα αναστηθούμε και θα πάρουμε πίσω το παλιό μας σώμα. Έτσι στην ερώτηση μετά θάνατο υπάρχει ζωή? Μα βέβαια, και η ψυχή που πάει, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Η ψυχή πάει, να το πω τώρα, η ψυχή πάει, παιδιά, σε έναν τόπο ή εις τον Παράδεισο ή εις τον Άδη. Αν θέλετε, είναι δύο τόποι. Ο Παράδεισος είναι ο τόπος μιας προγεύσεως της Βασιλείας του Θεού. Υπάρχει διάκριση μεταξύ Βασιλείας Θεού και Παραδείσου, για προσέξτε αυτή τη διάκριση που θα σας πω. Όταν ο Χριστός είπε στον ληστήν, αμήν αμήν λέγω σύ, σήμερον μετεμού έσυ εν το Παραδείσο, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Από την άλλη μεριά, σήμερα ακούσαμε στο Ευαγγέλιο, όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, θα πει ο Κύριος, ελάτε δεύτη ευλογημένη του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία μου. Πέστε μου σας παρακαλώ, αφού αν ο ληστής είναι στον Παράδεισο, θα βγει από τον Παράδεισο, θα κριθεί και θα ξαναμπεί πάλι μέσα? Όχι βέβαια. Ο Παράδεισος είναι ο τόπος των ψυχών που γεύονται, προγεύονται ως ψυχές. Προγεύονται τη δόξα του Θεού ως ψυχές. Αλλά ξέρετε πόσο υποφέρουν? Με την έννοια τι υποφέρουν? Αδειμονούν την Ανάσταση. Το βλέπουμε στην Αποκάλυψη. Είναι οι ψυχές των μαρτύρων. Έως πότε, λέει Κύριε, θα είμαστε έτσι? Πότε θα εκδικηθείς το αίμα μας που έχει δει και πάνω στη γη? Και τους είπε ο Κύριος, περιμένετε λίγο ακόμη, έως ότου κι άλλοι αδελφοί σας μαρτυρήσουν για το όνομά μου. Θα πει, περιμένετε λίγο ακόμη. Ύστερα από το λίγο τι θα γίνει? Η Ανάσταση των νεκρών. Θα πάρετε πίσω το σώμα που χάσατε. Θα αναστηθούν λοιπόν και οι δίκαιοι και οι ασεβείς. Δηλαδή τι θα πει αυτό? Οι ψυχές που είναι τώρα στον Παράδεισο των δικαίων, των ασεβών είναι εις τον Άδη και προγεύονται την κόλαση. Στην κόλαση δεν μπήκε ακόμα κανένας. Θυμηθείτε τον δαιμονισμένο των Γεργεσινών? Τι είπαν οι δαίμονες? Ήρθες να μας βασανίσεις πριν την ώρα μας, δηλαδή να μας στείλεις στην κόλαση πριν την ώρα μας. Ούτε οι δαίμονες είναι στην κόλαση. Όταν θα γίνει η κρίση, η δευτέρα του Χριστού παρουσία, θα αναστηθούν οι πάντες. Τι θα πει θα αναστηθούν οι πάντες? Θα διάσει και ο Παράδεισος, θα διάσει και ο Άδης. Οι ψυχές θα ενωθούν με τα παλιά του σώματα, τα οποία θα αναστηθούν, θα γίνουν καινούρια. Καινούρια σώματα, χωρίς μοιοπία. Που είπε η κοπέλα, χωρίς μοιοπία. Και αν ήμουν κουτσός, χωρίς χολότητα. Και αν ήμουν κούρταλο 100 χρονών, που δεν μπορούσα να πάρω τα πόδια μου, λέει ένα ωραίο τροπάριο αυτών των ημερών, αρχής Σαρακοστής, όλοι θα έχουμε την ίδια ηλικία. Και το μωρό που πέθανε νίπιο και εκείνος που είναι γέρον και έχασε το μυαλό του, όλοι θα έχουμε την ίδια ηλικία, την ηλικία του Χριστού, που είναι η όρη μας ηλικία. Αυτό το διατηρεί η παράδοση της Εκκλησίας μας. Ο Θεός το ξέρει. Αλλά δεν είναι δυνατόν ποτέ να υπάρχουν νήπια και γέροι, ούτε κουτσί, ούτε στραβή, ούτε τίποτα. Αφού ο Κύριος την παρούσα ζωή μας σε θεράπευε, θα είμαι στη μέλουσα ζωή κουτσί και στραβή? Είναι δυνατόν ποτέ? Θα υπάρχει αρτιότητα, θα υπάρχει τελειότητα στο σώμα, θα υπάρχει αυθαρσία και αθανασία. Θα πάρουμε το σώμα του Χριστού εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Και τώρα οι ψυχές θα ενωθούν με τα παλιά του σώματα, άφθαρτα και αθάνατα, και θα γίνει η κρίση. Και στην Βασιλεία του Θεού θα μπούμε τότε για πρώτη φορά. Ο Παράδεισος κατηργήθη. Ο ληστής είναι στον Παράδεισο. Θα βγει από εκεί και θα μπει στη Βασιλεία του Θεού. Όταν θα πει ο Χριστός, ελάτε ευλογημένοι του Πατρός μου, να κληρονομήσετε την ετοιμασμένη σε εσάς Βασιλεία.
και θα είναι πλήρεις άνθρωποι, σώμα και ψυχή, πλήρεις άνθρωποι. Και στην κόλαση, πλήρεις άνθρωποι, σώμα και ψυχή. Το ακούσατε αυτό? Στην κόλαση, πλήρεις άνθρωποι, σώμα και ψυχή. Και οι δαίμονες θα είναι στην κόλαση. Οπότε, απήντησα στην απορία, μετά τον θάνατο υπάρχει ζωή και η ψυχή που πάει, το είπαμε και αυτό, πάει εκεί, εις τον οικείον της τόπο. Προσέξτε, με την ευκαιρία που είχαμε χθες ψυχοσάββατο, δεν πλανιώνται οι ψυχές στα νεκροταφεία, ούτε οι ψυχές πλανιώνται στο σπίτι που ζήσαν. Λέει 40 μέρες η ψυχή γυρίζει γύρω-γύρω από το σπίτι, βάζουν και νερό, βάζουν και φαγητό, βάζουν και άλλα πράγματα για την ψυχή. Φοβερά πράγματα, αυτά φανερώνουν άγνοια. Άγνοια και προλήψεις. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν πλανιώνται οι ψυχές, ούτε βρικολακιάζουν, ούτε μεταβάλλονται σε δαίμονες, ούτε σε αγγέλους. Οι ψυχές πηγαίνουν εις τον οικείον τόπο, στον τόπο τους, εκεί που έχει ορίσει ο Θεός. Άπαξ και απεχωρίστηκε από το ανθρώπινο σώμα, θα πάει εκεί, εκεί που όρισε ο Θεός. Απήντησα ομοίως και το τι, συγγνώμη, αυτό που λέει εδώ, ότι θα έχουμε, τι σώματα θα έχουμε στην άλλη απορία, και φυσικά ρομπότ, δηλαδή θα είμαστε ήδη, δεν θα είμαστε ήδη. Δεν μου λέτε, ο Απόστολος Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο Απόστολος Πέτρος. Θα πάρω τον Απόστολο Πέτρο, γιατί εκείνος μίλησε. Πώς γνώρισε ότι οι δύο επισκέπτες στη μεταμόρφωση ήταν ο Ηλίας και ο Μωυσής? Τους είχε δει ποτέ? Ξέρετε, ο Ηλίας είχε φύγει από τον κόσμο αυτόν 9 αιώνες. Και ο Μωυσής 15 αιώνες. Μήπως είχαν τότε φωτογραφίες? Μήπως είχαν τίποτα γλυπτά, αγάλματα και μπορούσαν από εκεί να διακρίνει τη φυσιογνωμία? Παιδιά, στη Βασιλεία του Θεού γνωρίζονται οι άνθρωποι. Δεν είναι ρομπότ που γράφει κοτέλα. Δηλαδή να είμαστε όλοι οι ίδιοι και χορδισμένοι, κουρδισμένοι, να το πω έτσι. Όχι. Στη Βασιλεία του Θεού υπάρχει απόλυτος αναγνώρισης, απόλυτος. Και ο καθένας, εδώ είναι το μεγάλο θέμα, διατηρεί το πρόσωπό του. Θα πει, διατηρώ το πρόσωπό μου. Η Βασιλεία του Χριστού είναι η Βασιλεία προσώπων. Το δυστύχημα είναι στη Χριστιανική Ευρώπη, Χριστιανική Αμερική και πολύ παραπάνω στην Ορθόδοξη Χριστιανική Ελλάδα, έχει εισβάλει ο Βουδισμός. Ο Βουδισμός και οι χριστιανοί μας οι Ορθόδοξοι γίνονται βουδιστές. Θα μου πείτε, γιατί το είπα τώρα αυτό? Ο βουδιστικός μυστικισμός δέχεται όχι τα πρόσωπα αλλά τη μάζα, και μάλιστα σε έναν ύπνο που το νιρβάνα του βουδιστικού μυστικισμού δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία ευτυχία εν τη αναισθησία. Για να το καταλάβετε αυτό, θα σας δώσω μία μικρή εικόνα. Ξέρετε, στην εποχή μας πίνουν οι άνθρωποι ναρκωτικά. Μην πάει και σας γελάσει καμία συμμαθητριά σας και σας δώσει κανένα χάπι και σας πει, πάρ' το να το πιείς, να δεις, θα έχεις ωραία όνειρα, ευτυχία, ταξίδια θα κάνεις με τη φαντασία σου. Μην είπα και δοκιμάστε κανένα ναρκωτικό, τα μάτια σας 14. Άπαξ και δοκίμασες ναρκωτικό, κατεστράφεις. Ειδοποιώ, κατεστράφεις. Λοιπόν, παίρνουν ναρκωτικά όχι μόνο για να έχουν το ταξίδι, το ταξίδι, έτσι το λένε οι ναρκωμανείς, ταξιδεύουν, φαντασίες. Είχε έρθει την πιο πάνω εβδομάδα κάποιος τοξικόμανης, νεαρός. Καλά, του λέω, για πες μου, τι αισθάνεσαι? Να, μου λέει,
να βλέπετε και τα σπίτια από το παράθυρο. Βλέπουμε αυτά τα σπίτια. Τα βλέπω κόκκινα. Αλλάζω λοιπόν παράσταση. Βλέπω ανθρώπους με τους οποίους ομιλώ, οι οποίοι είναι ανύπαρκτοι. Δεν είναι άνθρωποι μπροστά μου, αλλά ανοίγω διάλογο μαζί τους και τα λοιπά. Δηλαδή παρεστήσεις. Και έχω ευτυχία. Ζει σε ένα μυθικό κόσμο, σε ένα κόσμο φανταστικό, σε ένα κόσμο που δεν έχει εχθρούς τροφοκοινά. Αν μπορούσε να του έλεγες, και αν δεν είχες ούτε αυτό, αλλά να πες σε μία ανάρκη, έχω προβλήματα. Προσέξτε, είπα προβλήματα, 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 προβλήματα. Και παίρνω ένα φάρμακο, πέφτω σε μία ανάρκη, να μην θυμάμαι τίποτα. Τι νομίζετε είναι όταν ο άνθρωπος που έχει προβλήματα πάει στην ταβέρνα και πίνει κρασί? Ξέρετε τι είναι? Να ξεχάσει. Γι' αυτό πίνει κρασί, να ξεχάσει. Και το τσιγάρο, να ξεχάσω, λέει, γι' αυτό καπνίζω. Να ξεχάσω. Λοιπόν, αν καταφέρω να βγάλω ολόκληρα τη μνήμη, τότε είμαι ευτυχής. Αυτό είναι ο βουδιστικός μυστικισμός. Είναι το νιρβάνα. Είναι η απόλαυση, η ευτυχία μέσα στην αναισθησία. Δηλαδή στην έκπρωση των αισθήσεων. Ή ακόμα αν θέλετε, να προχωρήσουμε και περισσότερο, και εις την ανυπαρξία. Ο χριστιανισμός είναι η ανάδειξη του προσώπου στη Βασιλεία του Θεού. Είναι μεγάλα πράγματα αυτά. Σήμερα όλοι μιλάμε για το πρόσωπο. Το πρόσωπο μόνο ο χριστιανισμός το αναδεικνύει. Μόνο ο Χριστός το αναδεικνύει. Μόνο η Βασιλεία του Θεού αναδεικνύει το πρόσωπο.